Τα πάντα σφυρίγνες, ελάτε καρναβάλια, ελάτε όλα. Πες πάλι να το πιάσουμε. Δεν κάνω ανδρική γι' αυτό καταλάβεις. Α, τραβάει σε κάμερα λοιπόν. Θα κάνω πρόβα. 3, 2, 1. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, επειδή το Σαββατοκύριακο θα έχουμε αυτό είναι για ρώτησε ποιοι θα έρθουν στο συνέδριο. Γι' αυτό δεν έχω έτσι χωρίς λόγο. Γιατί τον προηγούμενο μήνα έγινε φοβερός πριν. Είναι απίστευτο το πώς πριν από κάθε συνέδριο. Το προηγούμενο συνέδριο ήταν τον Οκτώβριο. Έτσι, το Σεπτέμβριο. Και υποδεχτείτε με ένα θερμό χειροκρότημα. Ευχαριστώ, δεν είναι ανάγκη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ποια είναι αυτή? Λοιπόν, οι περισσότεροι θεωρούν ότι αυτή είναι η Beyoncé. Και αυτό μας έχει κάνει μια μεγάλη ζημιά την οποία θέλω να τη διορθώσουμε. Το σεμινάριο λέγεται Beyond Belief. Είναι η Beyoncé που τη λέμε στην Ελλάδα. Και αυτό έχει δημιουργήσει το εξής πρόβλημα. Το σεμινάριο το λένε πολύ Beyond Belief. Δεν λέγεται έτσι, λέγεται Beyond Belief και φοβερά εκνευριστικό, παρακαλώ σταματήστε εδώ. Και η Beyoncé δεν λέγεται Beyoncé, λέγεται Beyoncé. Okay, κάπως έτσι, δεν το... Ναι, Beyoncé, κάπως έτσι, okay. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι... Τι αστεία, ναι. Θα δείτε, το συνέδριο θα είναι γεμάτα τέτοια αστεία. Λοιπόν, τι κάνω από σήμερα μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι. Αυτή η εκπαίδευση αφορά το event, το έχετε καταλάβει όλοι αυτό, φαντάζομαι και ο παιδί υπάρχει κάποια κινητοποίηση. Οπότε από σήμερα μέχρι Σάββατο το μεσημέρι, το μόνο που έχει νόημα να κάνουμε είναι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να προωθήσουμε το event. Δεν έχει νόημα να κάνουμε τίποτα που δεν έχει σχέση με το event. Ένας υποψήφιος που δεν μπορεί να έρθει στο event, που είναι άλλο κτλ. Όλα αυτά, ναι, είναι πολύ σημαντικά, θα τα κάνουμε μετά το event. Τώρα ασχολούμαστε όλοι με το event, εστιάζουμε όλοι εκεί. Και τι κάνουμε. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι ότι πρέπει να είχαμε ήδη, και αν δεν έχουμε, το κάνουμε τώρα, θέτουμε ένα στόχο για το τι θα έχουμε στο event. Εντάξει, λοιπόν, θέτουμε λοιπόν στόχο. Θέτουμε στόχο προσωπικό και στόχο ομαδικό. Δηλαδή, κάποιος που χτίζει την επιχείρηση ενεργά, αν τον ρωτήσω πόσα πόδια enroller 3 θα έχει, πόσους κλάδους θέλει να έχει στο event, θα πρέπει να ξέρει να απαντήσει. Θα έχω 6 δικούς μου, θα έχω 10 δικούς μου, θα έχω 20 δικούς μου. Όταν λέω πόδια των ρόλων 3, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πόσες προσωπικές εγγραφές, δηλαδή πόσα πιθανά ζαφίδια, ξέρω εγώ, κτλ. Θα πηγαίνουν από τη δικιά μου ομάδα. Και το δεύτερο είναι συνολικά πόσο θέλει από την ομάδα μου να έρθουν εκεί πέρα. Αυτό πρέπει να το έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας. Απαντήσεις του τύπου. Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Θα φέρω πολλούς. Θα το πω σε όλους. Δεν είναι σωστές απαντήσεις. Όταν λέω δεν είναι σωστές απαντήσεις, δεν είναι απαντήσεις που θα φέρουν το μάξιμο αποτέλεσμα. Ναι, φυσικά είναι σημαντικό να το πούμε, να το προωθήσουμε κτλ. Αλλά αυτό που κάνει τη διαφορά, ξέρουμε όλοι μια που ασχολούμαστε, όσοι ασχολούμαστε με αυτή την επιχείρηση, με επιχειρηματικό, το γενικό σε αρκετό καιρό, είναι ότι να έχει ένα συγκεκριμένο στόχο, είναι αυτό που κάνει τα πράγματα να συμβούν. Γιατί αν εγώ θέλω 100 άτομα και έχω στην ομάδα μου 3-4 συνεργούς, ξέρω τι σημαίνει αυτό. Πρέπει να φέρω εγώ 10-20 εισιτήρια, πρέπει και εκείνοι να του κινητοποιήσω έτσι, να έχω και εκείνοι ένα στόχο, να φέρουν από 15-20. Μπορώ να προωθήσω πιο συνειδητά το 10 συν ή το 30 συν. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Υπάρχουν σεμινάρια ηγεσίας. Το Σάββατο θα γίνει ηγεσία στο Platinum Leadership που είναι ουσιαστικά όσοι έχουν γράψει 10 ή όσοι έχουν φέρει 10 μαζί τους. Και την Κυριακή θα είναι το Ζαφυρένιο που είναι όσοι έχουν φέρει 30 μαζί τους. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε, έτσι δεν είναι. Οπότε έχοντας ένα στόχο, π.χ. αν κάποιος έχει στόχο να παρακολουθήσει το σεμινάριο των 30 συν των Ζαφυριών. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα αν κινητοποιήσει δύο από την ομάδα του να παρακολουθήσουν το 10 συν και να φέρει και ο ίδιος 10 άτομα. Τέλος πάντων, θέτουμε ένα στόχο και αυτό μας βοηθάει να φτιάξουμε μια στρατηγική. Είναι φοβερά σημαντικό να έχουμε ένα ξεκάθαρο στόχο, να αρχίσω να ρωτάω ακόμα και τη γλούκους πόσους θα φέρουν. Θα δώσουν απαντήσεις του στυλ, το έχω προωθήσει, θα το πω σε όλους, θα κάνω δύο κτλ. Δεν θα πούν συγκεκριμένο νούμερο. Γιατί δεν μας αρέσει να δεσμευόμαστε με συγκεκριμένα νούμερα. Αλλά αυτό που βγάζει το μάξιμο της προσπάθειας είναι ακριβώς το να βάλουμε ένα συγκεκριμένο στόχο που θα μας ζωήσει. Συμφωνεί? Ωραία. Αυτό που προτείνω είναι να κάτσετε με τον άνθρωπο, με τον απλάι, με τον οποίο δουλεύετε, να βάλετε ένα τέτοιο στόχο. Γιατί μένουν πάρα πολλές μέρες. Από τώρα μέχρι το Σάββατο είναι πολλές μέρες. Κάποιος μπορεί να κινητοποιήσει πάρα πολύ κόσμο και να κινητοποιήσει τους δικούς του και να φέρει ο ίδιος προσωπικά πολλά άτομα. Θεωρώ ότι όλοι καταλαβαίνετε γιατί είναι σημαντικό να φέρουμε πολλά άτομα. Έτσι το έχω βγάλει αυτό το κομμάτι. Ότι εκεί ο άνθρωπος, ότι εκεί ο κόσμος θα κινητοποιηθεί, θα παρακινηθεί, θα αποκτήσει πίστη, θα αποκτήσει γνώση. Όλα αυτά θεωρώ ότι όλοι τα ξέρουν. Τα σωστά.
Όταν βάλουμε στόχο, τι κάνουμε μετά, κάνουμε λίστα. Όχι λίστα με όλους τους γνωστούς, κάνουμε συγκεκριμένη λίστα, δηλαδή ποιους θα βάλω σε αυτή τη λίστα που θα φτιάξω. Αυτή δεν είναι υποψήφια για την επιχείρηση λίστα, είναι οι άνθρωποι που θέλω να έρθουν στο event, οι υποψήφοι να έρθουν στο event. Ποιους βάζω, καταρχάς βάζω όλη την ενεργή μου ομάδα, προφανώς. Αυτή είναι η πιο εύκολη να έρθουν, είναι πολύ δύσκολο κάποιος που χτίζει την επιχείρηση ενεργά να αποφασίσει να μην έρθει στο συνέδριο. Αυτό θα ήταν φοβερά περίεργο στα όρια του αδύνατου. Παρ' όλα αυτά, με αυτούς τους ανθρώπους μιλάω γιατί κυρίως για να δω και τι θα κάνουμε εκείνοι. Μετά, βάζω σε αυτή τη λίστα όσους έχουν σταματήσει τη δράση. Ή σε όσους είχαν ξεκινήσει με βεργαμινές, αλλά σταματήσαν. Και αυτούς είναι μια κατηγορία που βάζω. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν μπει στο δίκτυό μας μιλήσανε με την ξαδέρφη τους. Η ξαδέρφη τους τους είπε ότι δεν θα μπουν μαγαζιά, ότι ήξερε κάποιον που γράφτηκε σε κάτι τέτοιο και του πήραμε το σπίτι και το καθεξής. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οπωσδήποτε θέλουμε να τους φέρουμε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όταν ξεκινήσαν, είδαν κάτι, θέλαν κάτι. Είναι ήδη άνθρωποι που έχουν το κινήτρο, απλώς για κάποιο λόγο τους πήρε από κάτω. Το συνέδριο μπορεί να τους φέρει από πάνω. Θα τους φέρει από πάνω. Γιατί οι άνθρωποι, ειδικά που ξεκινάνε στο ξεκίνημα, δεν έχουν βασικές. Δηλαδή δεν έχουν αρκετά δεδομένα ούτως ώστε να καταλάβουν αυτό που κάνουν δουλεύει. Και κάποιος που θα έρθει εκεί και καμία ομιλία να μην γίνει τίποτα. Μόνο και μόνο με τον κόσμο και τις αναγνωρίσεις που θα δει, σίγουρα μέσα του θα καταλάβει ότι αυτό για κάποιους δουλεύει. Που είναι μεγάλο κέρδος για κάποιον καινούριο. Έτσι. Γιατί κάποιος που ξεκινάει προφανώς δεν ξέρει αν αυτό δουλεύει, πόσο δουλεύει κτλ. Στην ίδια κατηγορία βάζουμε όσους έχουν αποχωρήσει. Γράψε με κάποιον πριν 5 μήνες. Γράφτηκε τρίμηνο. Δεν κάναμε τίποτα, έγινε κίτρινος, πορτοκαλί, όχινος, άλλαξε όλα τα χρώματα εκεί πέρα και τώρα έχει μείνει άσπρος, δηλαδή είναι άκτη. Και αυτόν τον άνθρωπο θα τον φωνάξουμε. Δηλαδή οι άνθρωποι που είπαν κάποια στιγμή, δεν μπορεί να μην είναι το timing κατάλληλο για αυτούς. Σίγουρα σε όλους αυτούς οφείλουμε ένα τηλέφωνο για να έρθουμε. Οκ. Okay. Συμφωνούμε σε όλα αυτά. Ναι. Θα τα κάνουμε όλα αυτά όλοι. Επίσης, μια πολύ καλή πηγή για να κλείσουμε άτομα για αυτή τη λίστα είναι οι υποψήφοι που το σκέφτονται. Δηλαδή, πόσοι από εδώ έχετε υποψηφίους που το σκέφτονται? Ένα μήνα, δύο μήνες, πέντε μήνες. Το σκέφτονται. Έτσι, θέλουν να είναι σίγουροι ότι θα κάνουν την καλύτερη δυνατή απόφαση. Αυτούς τους ανθρώπους θα τους πάρουμε τηλέφωνο γιατί. Γιατί από τη στιγμή που το ψάχνεις, γιατί είναι πάρα πολύ. Εγώ προτιμώ αυτούς που θα πούνε ένα όχι. Δηλαδή, όχι. Αυτό. Τρεις μήνες μετά, ναι, το σκέφτομαι, άκουσα το. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εύκολο να τους το προτείνουμε. Γιατί εκεί θα αποφασίσεις. Δηλαδή εκεί τα έχει όλα. Θα γνωρίζεις τους ανθρώπους που ασχολούνται, θα ακούσεις ανθρώπους που πετύχαν και κερδίζουν χρήματα πώς το κάνουν και το καθεξής. Και μετά, μια άλλη κατηγορία είναι αρνητικούς ανθρώπους, δηλαδή κάποιους που είπαν όχι, με τους οποίους εμείς έχουμε μια άνεση, γιατί ένας φίλος μας, δεν είναι όσους είπαν όχι να τους πάρουν τηλέφωνο έλα στο event, έτσι. Αλλά ανθρώπους από τη λίστα μας, με τους οποίους έχουμε άνεση και για τους οποίους εμείς πιστεύουμε ότι θα ήταν καλή αν καταλαβαίναν τι κάνουμε, δηλαδή για ανθρώπους που το είδαν καχύποπτα, που για κάποιο λόγο τα απορρίψανε κατά τη γνώμη μας πρώιμα, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία του event, δηλαδή αν θέλουν με κάποιο τρόπο. Γιατί είναι μερικοί άνθρωποι από το περιβάλλον μας που θα θέλαμε να συνεργαζόμαστε. Ένας κολλητός μας, ας πούμε, ένας συγγενής μας που θα θέλαμε και για κάποιο λόγο δεν ξεκίνησε. Αντί να προσπαθούμε να αντολάξουμε γνώμη λέγοντας αυτό το πράγμα, δεν θέλω να το βλέπουμε, μια προσπάθεια, φέρτε στο event. Αν δεν ξεκινήσει το event, δεν θα ξεκινήσει ποτέ. Αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό στο event αυτός ο άνθρωπος να αλλάξει γνώμη. Γιατί είναι άλλο πράγμα αυτό που θα δει στο event και άλλο πράγμα αυτό που δεν στείχα το πετσέτη ή σε ένα πίνακα, ξέρω εγώ, ή σε ένα βιντεάκι το οποίο η φωνή έκανε το πλάνο μας στη μέσα, ας πούμε. Και το καθεξής. Λοιπόν, αφού γράψουμε αυτή τη λίστα με το ποιους θα θέλαμε να έχουμε, τώρα όσοι από εδώ χτίζετε την επιχείρηση, μπορεί αυτή η λίστα να έχει περισσότερους από όσους έχει η πραγματική σας λίστα. Δηλαδή, αν σκεφτείτε τους ανθρώπους που έχουν περάσει από εδώ, από εκεί, αυτούς που θα θέλουν, δεν καταλάβανε, αυτοί οι άνθρωποι για κάποιον που χτίζει την επιχείρηση μήνες, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από τη λίστα των υποψηφίων που έχει. Οπότε μετά σε αυτούς τους ανθρώπους τι κάνουμε, τους παίρνουμε τηλέφωνο. Και τι τους λέμε στο τηλέφωνο, καλησπέρα, μπορείς να μιλήσεις, το κλασικό. Και μετά η αγαπημένη μου ατάκα, σε καλό για κάτι σημαντικό. Ακριβώς το τηλέφωνο και στην κανονική πρόσκληση. Αυτό το Σαββατοκύριακο γίνεται μια μεγάλη εκδήλωση για την Olympic Idea.
αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν την Ολυμπιακή, έτσι δεν έχει νόημα ποτέ σου λέω και σε παίρνω κτλ. Είναι άνθρωποι που είναι γραμμένοι, έχουν σταματήσει να ασχολούνται ή το έχουν δει, το σκέφτονται κτλ. Αυτό το Σαββατοκύριακο γίνεται μια μεγάλη εκδήλωση για την Ολυμπιακή και θέλω οπωσδήποτε να είσαι εκεί. Αποφύγετε τον όρο σεμινάριο. Κανείς δεν θέλει να δει σεμινάριο. Σε εκδήλωση, ναι, το συζητάμε θα πάμε. Σε σεμινάριο, συνέδριο κτλ. Εγώ βαριέμαι να πάω προσωπικά. Τώρα, αν κάποιος είναι στην ομάδα μας, ξέρω ότι ξεκίνησες για να πετύχεις, για να κερδίσεις 1000 ευρώ το μήνα, για να αυτό, οτιδήποτε είναι ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησε αυτός ο άνθρωπος. Το συνέδριο θα σε βοηθήσει να πετύχεις αυτό το στόχο. Ο άνθρωπος που χτίζει την επιχείρηση, αυτό του φτάνει. Δηλαδή, πιθανότατα, οι άνθρωποι που χτίζουν την επιχείρηση δεν θα χρειαστεί να ακούσουν κάτι παραπάνω. Και σίγουρα το έχουν ακούσει, δεν θα χρειαστεί, πιθανότατα δεν θα χρειαστεί καν να το ακούσουν από εσάς. Το έχουν ακούσει από ομιλίες, το έχουν ακούσει από εδώ από εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι πάνω κάτω είναι ψηλοαποφασισμένοι ότι θα έχουν. Τους απογοητευμένους τώρα τι λέμε. Έλα Γιώργο, τι κάνεις. Είμαι ο εισηγητής σου από την Ολυμπή. Ξεκινήσαμε δυναμικά, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ίδια. Δηλαδή ξεκινήσαμε ανάλογα τώρα και με τι είναι αυτός έτσι. Αλλά η λογική είναι ότι. Έλα, ξεκινήσαμε καλά, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ίδια. Κάτι έλειπε. Στο συνέδριο θα βρούμε αυτό που έλειπε. Ή ελπίζω ότι στο συνέδριο θα βρούμε αυτό που έλειπε. Δηλαδή ξεκίνησες, κάτι δεν σου πήγε, κάπου κόλλησες. Χρειάζεσαι ένα συνέδριο. Χρειάζεσαι αυτό το συνέδριο για να βρούμε αυτό που έλειπε. Το event μπορεί να κάνει τη διαφορά για σένα. Όπως και να έχει, πρέπει να έρθεις για να αποφασίσεις εκεί αν θες να συνεχίσει ή όχι. Ατάκεις αυτές, έτσι δεν αρχίζετε να λέτε όλο το κείμενο. Έτσι, είναι ατάκεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Εκεί θα μιλήσουν άνθρωποι που έχουν πετύχει και θα εξηγήσουν πώς πέτυχαν. Άκουσε τους και αποφασίζεις αν είσαι διεθυμένος και εσύ να κάνεις το ίδιο. Για τους ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει, ακόμα και οι ανθρώποι που το σκέφτονται, αυτή είναι μια πολύ καλή πρόταση. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι, ο μόνος που ξέρει από την Olympic, είστε εσείς. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα καλοδεχτούν την ιδέα. Okay, θα δω κάποιον που πέτυχε. Θα μου πει πώς το έκανε. Άντε να δω τι έκανε για να πετύχω. Είναι κάτι που θέλω να το δω αυτό. Πολύ περισσότερο από ένα σεμινάριο που θα με διδάξουν, ξέρω εγώ, για το internet marketing ή κάτι τέτοιο. Σωστά. Λοιπόν, τι άλλα μπορούμε να πούμε. Μπορούμε να προωθήσουμε το event με βάση κάποια συγκεκριμένη στιγμή του ή με βάση κάποιο συγκεκριμένο μιλητή που αρέσει σε μένα και που πιστεύω ότι αρέσει εκείνον. Δηλαδή μην προωθούμε γενικά οριστά η Olympic Idea κάνει ένα μεγάλο event. Συγκεκριμένα, δηλαδή ένα κομμάτι του event, ένα κομμάτι της εκδήλωσης την οποία σε προσκαλώ και θεωρώ ότι οπωσδήποτε πρέπει να προωθήσεις, είναι αναγνωρίσεις των Σβαραδιών 500. Λέω από τώρα, είναι έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ήδη κατακτήσει την οικονομική ανεξαρτησία. Είναι άνθρωποι που μπορούν να ζήσουν και μάλιστα να ζήσουν πολύ άνετα οι άνθρωποι που έχουν πετύχει αυτό το επίπεδο. Και είναι άνθρωποι που το πετύχαν τώρα τους τελευταίους μήνες. Και θα εξηγήσουν πώς το κάνανε. Θα υπάρχει φοβερή συγκίνηση και ενθουσιασμός. Πρέπει να το. Πιστεύω οπωσδήποτε πρέπει να το δεις αυτό το κομμάτι. Ή πρέπει να δεις την αναγνώριση του Σαφτιδιού 300. Θα αναγνωριστείς υψηλό επίπεδο ηγεσίας μια γυναίκα η οποία το πέτυχε σήμερα. Θα την αναγνωρίσουμε και μετά, είναι η Σοφία Σιγουρά. Θέλω να χαιρετώ. Υπάρχει ένα ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη που πριν λίγες μέρες έγινε διαμάντι. Μέσα σε 20 μέρες έκανε 44 προσωπικές εγγραφές. Το καταλαβαίνεις αυτό. Εμείς παλεύουμε 2 μήνες και δεν έχουμε καταφέρει να γράψουν ούτε γάτα. Ανυπομονώ να μάθω πώς το κάναμε. Δεν ξέρω, καταλαβαίνετε. Βασικά, ένα συνέδριο από τι εξαρτάται την ποιότητά του. Ένα κομμάτι είναι ομιλίες. Αλλά ένα άλλο κομμάτι είναι η ενέργεια που δημιουργείται από το τι έχουν πετύχει άνθρωποι που συμμετέχουν. Αυτό που έχουμε εμείς είναι φοβερά σπάνιο. Είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι που έχουν πετύχει πράγματα. Γι' αυτό το συνέδριο θα είναι μεγάλη επιτυχία και γι' αυτό οι άνθρωποι θα έχουν εκεί θα φύγουν. Ελπίζουμε, πιστεύουμε, όπως θα φύγουνε. Εξαιτίας της ενέργειας, όχι ότι η ομιλία του Άρη, η ομιλία του Θοδωρή θα κάνει διαφορά. Όχι ότι θα φοβερές ομιλίες. Αλλά αυτό που θα κάνει διαφορά είναι η ενέργεια. Είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πετύχαν τώρα, δεν πετύχαν πριν 15 χρόνια. Δεν μιλάει ένας leader, είναι το κάναν τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα. Ο άλλος έβαλε 40 άτομα μέσα σε 20 μέρες, δεν πρέπει να τον ακούσω αυτόν τον άνθρωπο.
Ένα άλλο προτούμε τον ομιλητή. Θέλω να έρθει στο συνέδριο για να γνωρίσει τον Θοδωρή τον Κουτρί. Άστα όλα τα άλλα. Υπάρχει ένας άνθρωπος που πρέπει να τον γνωρίσεις. Είναι ο Κώστας ο Παπα-Νικολάου. Είναι ο Στάθης ο Καρυπίδης. Ο οποίος θα τον δεις έχει χτίσει στο δίκτυο και στην ομιλία του δεν θα μιλάει. Θα μιλάει ελάχιστα. Ή ο Θοδωρής, ο Κώστας, είναι ο καλύτερος ομιλητής που έχει στη ζωή σου. Την προηγούμενη φορά είχε πει μπούμαγε και είχε γίνει πανικός. Την προηγούμενη φορά είχε πει την ιστορία με τα τρία γουρουνάκια. Την έχετε ακούσει αυτή με τον Θοδωρή. Την ιστορία με τα τρία γουρουνάκια. Εντάξει, δηλαδή αν δεν σε κάνει αυτό να αλλάξει τη ζωή σου, θα σε κάνει. Είχε πει μπούμαγε και ένα ολόκληρο θέατρο σηκώθηκε, χειροκρότησε και φώναζε και αυτό μπούμαγε. Οπωσδήποτε πρέπει να δει αυτόν τον άνθρωπο. Θα υπάρχει απίστευτη ενέργεια εκεί. Είναι μια εμπειρία που όμοια της δεν έχει ξαναζήσει. Τονίζουμε την έννοια της εμπειρίας. Όχι τόσο πολύ την έννοια της γνώσης. Βασικά έχετε, ξέρετε αυτά τα με τις τέσσερις προσωπικότητες. Είναι ο αιματικός, ο φωλερικός, ο μελαγχολικός και ο φλεγματικός. Κάποιοι τους λέτε πράσινος, κόκκινος, κίτρινος, ξέρω κτλ. Δεν ξέρω τώρα. Αλλά ουσιαστικά είναι σε έναν άνθρωπο που του αρέσει η ηγεσία, θα το πούμε οι ηγέτες ήταν εκεί. Θα σου γνωρίζω τους ηγέτες εκεί πέρα. Θα σε φέρω σε επαφή με τους καλύτερους. Σε έναν που είναι αιματικός, τριαλά τριαλό, θα έχει χορό, θα έχει παλαμάκια, θα έχει, εντάξει, στη μέση θα μιλάνε κιόλας λίγο, αλλά θα γίνει πανικός, μιλάμε, χοροπηρητά κτλ. Σε έναν μελαγχολικό θα το πούμε, έχει απίστευτες πληροφορίες. Τα πράγματα που θα πούνε εκεί, αυτές τις δύο μέρες, δεν μπορείς να φανταστείς τι θα μάθεις εκεί πέρα. Θα έχει απίστευτες πληροφορίες εκεί, το τι θα μάθεις δεν λέγεται. Και σε έναν φλεγματικό και ένα χαλαρός άνθρωπο, αυτός τηλεπτός να το πει κάποιος, Γιώργο, πρέπει να έρθεις και επειδή βαριέται να φέρει αντίρρηση, είναι πολύ φτανό. Ή έστω θα πει ότι θα έρθει και μετά μπορεί να παρεθεί να έρθει, αλλά ξέρετε, η πνευματική είναι λίγο δύσκολη την παρακίνηση. Λοιπόν, σε όσους τώρα το σκέφτονται, σε όσους έχουμε στη λίστα μας που τους έχουμε δείξει το πλανό και είναι σε αυτό το τεράστιο πουλ των ανθρώπων που δεν είπαν όχι, αλλά στη φάση το καλό είναι, θα δούμε, θα το συζητήσω με τη Ρίτσα, θα το σκεφτώ, δεν έχω χρήματα αυτή την περίοδο, μιλάμε μετά τα Χριστούγεννα, τους παίρνει μετά τα Χριστούγεννα, μιλάμε μετά το Πάσχα, όχι το Πάσχα του 16, το Πάσχα του 17, ξέρω κάτι τέτοιο. Οπότε, έλα σε καλό για κάτι σημαντικό. Καλησπέρα, τι κάνετε, έλα σε καλό για κάτι σημαντικό. Αφορά την Ολύμπικη Αιτία. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι θα πούνε κάτι που στα αυτιά μας θα πρέπει να ακουστεί σαν δηλαδή, ναι, έλα, έτρεχα και ναι, είχα πει όταν μην έρθει, ναι, δεν το σκέφτε, κάτι τέτοιο, ναι. Εκεί απαντάμε εμείς ως εξής. Ανεξάρτητα από όλα αυτά, που μου λες, έχω να σου κάνω μία πρόταση. Το Σαββατοκύριακο γίνεται ένα μεγάλο event στο κολέγιο. Εκεί μπορείς να γνωρίσεις ανθρώπους που έχουν πετύχει πολύ μεγάλα αποτελέσματα στους τελευταίους μήνες. Θέλω να έρθεις εκεί, να δεις και αφού δεις, αποφασίζεις τι θα κάνεις. Δηλαδή το σκέφτεσαι για τόσο καιρό. Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσεις. Θέλω να έρθεις εκεί και να αποφασίσεις τι θα κάνεις. Θεωρώ ότι αν δεν έρθεις εκεί, αν δεν έχεις αυτή την εμπειρία, ό,τι απόφαση και να πάρεις θα είναι λάθος. Μεταξύ μας, αν έπαιρνε απόφαση να γραφτεί επί τόπου, θα το δεχόμασταν. Αλλά είναι πολύ λίγοι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι αν δεν έρθεις εκεί, αν δεν έχεις αυτή την εμπειρία, ό,τι απόφαση και να πάρεις θα είναι λάθος. Θέλω να έρθεις εκεί για να αποφασίσεις. Αν δεν έρθεις εκεί δεν θα μπορείς να αποφασίσεις σωστά, γιατί δεν θα έχεις αυτή την εμπειρία. Άρα να γνωρίζεστε, που το προτείνω, είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί αυτό. Εγώ πρέπει να έχω γύρω στους 10-15 προσωπικούς καλεσμένους έξτρα, επειδή παίζω αυτό το χαρτί της αναγνώρισης. Αναγνωρίζομαι σαν τάδε. Δεν γίνεται να μην είσαι εκεί, είσαι φωλητός μου. Δηλαδή, είσαι ξαδέρφη μου. Είσαι ο δηληφεράς μου. Αγνωρίζομαι σαν πλάτη μου και θέλω να σκεισαι εκεί. Είναι σημαντικό για μένα να σκεισαι εκεί. Προφανώς εξαρτάται σε ποιον άνθρωπο θα το πούμε αυτό. Κάτι άσχετο, αλλά όχι εντελώς άσχετο, κάτι που έχω διαβάσει κάποιο. Ή το είχα δει σε ένα σύριαλ, αλλά λέω ότι το έχω διαβάσει γιατί έχει μεγαλύτερο credibility. Εμπιστεύονται τους ανθρώπους που τους κάνουν χάρες ή που τους κάνουν εκείνοι χάρες. Δεν το ξέρω καλά. Ας πούμε ότι είμαι εγώ και ο Κώστας. Ο Κώστας θα μου εμπιστευτεί αν εγώ είμαι καλός μαζί του και του κάνω χάρες ή αν του ζητήσω χάρες και μου τις κάνει. Πότε θα με εμπιστευτεί? Στην δεύτερη. Στην πρώτη. Στην δεύτερη. Ωραία. Μισό λεπτό. Οι περισσότεροι.
Όχι, το χοντρίνες πολύ θα είναι η δική ερώτηση. Άμα πεις πέντε έτσι. Στην δεύτερη περίπτωση γιατί... Εντάξει. Θα το πούμε αλλιώς. Ο λαός λέει «Βέι, θα μας βοηθά να βγούμε το βουλό, πότε θα με βοηθήσει και θα βοηθηθεί και ο ίδιος». Εντάξει, θα προσποιηθώ ότι κατάλαβα. Τώρα, τι γίνεται. Ότι υποσυνείδητα, όταν εμείς κάνουμε χάρη σε κάποιον, υποσυνείδητα επειδή έχουμε όλη την τάση προς την εξορδία, θεωρούμε ότι και αυτός μας χρωστάει μια χάρη. Οπότε αν εγώ πάω και κάνω μια μεγάλη χάρη στον Κώστα, τον εμπιστεύομαι, γιατί θεωρώ ότι και αυτός μου χρωστάει μια χάρη. Θεωρώ ότι αφού ήμουν εγώ καλός μαζί του, θα είναι και αυτός καλός μαζί του. Σε αντίθεση με το να είμαι εγώ καλός, που μετά θα σκεφτούμε κάποια στιγμή, κάτσε τώρα, τι γίνεται. Κάτι τέτοιο εκτός από μένα. Γιατί το λέω αυτό και λέω ότι να είστε εντελώς άσχετο, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις που χωρίς να χάνουμε στάση, μπορούμε να πούμε, έλα, αυτό. Όχι σου ζητάω χάρη, αλλά ξέρω ότι έχεις απορρίψει την ιδέα. Μου επιτρέπεις να κάνω μια τελευταία προσπάθεια. Δηλαδή, μπορείς να μου κάνεις τη χάρη να έρθεις, σε παρακαλώ. Δηλαδή, το συζητάμε τόσο καιρό. Μπορείς να μου κάνεις τη χάρη να έρθεις. Όχι, σε παρακαλώ, έλα, ξέρω εγώ. Το μέλλον μου χωρίς εσένα είναι άδειο. Λοιπόν, οπότε τους αρνητικούς, ξέρω ότι έχεις πει όχι. Ξέρω, φίλε μου, κολλητέ μου, ξαδέρφη μου, μητέρα. Ξέρω ότι έχεις απορρίψει την ιδέα, διότι πιστεύεις ότι δεν θα μπουν μαγαζιά, διότι πιστεύεις ότι δεν θα μπουν μέλη, διότι πιστεύεις ότι οτιδήποτε. Μου επιτρέπεις όμως να κάνω ακόμη μια τελευταία προσπάθεια. Θέλω πολύ να συνεργαστούμε. Μπλα μπλα μπλα. Αντίστοιχα, άλλο. Πιστεύω ότι κάνεις λάθος στο ότι δεν θα μπουν μαγαζιά. Συνήθως δεν λέμε πιστεύω ότι κάνεις λάθος, αλλά σε ένα κολλητό μας κακά τα ψέματα το λέμε. Αυτή είναι, τώρα μιλάω ότι προσεγγίζουμε τους αρνητικούς, με τους οποίους έχουμε θάρρος και θεωρούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να πάνε καλά. Και πιστεύω ότι κάνεις λάθος αυτό και μπορώ να σου το αποδείξω. Θα μου δώσεις τη δυνατότητα, να σου αποδείξω ή είσαι 100% κλειστό μυαλός. Πιστεύω ότι κάνεις λάθος και μπορώ να σου το αποδείξω. Θα μου δώσεις τη δυνατότητα να σου το αποδείξω. Θα δούμε πώς θα το πείτε αυτό, θα μου το λυπηθεί. Το Σαββατοκύριακο γίνεται ένα event. Θέλω να έρθεις να το δεις. Αν αφού έρθεις, συνεχίσεις να πιστεύεις ότι δεν θα μπουν μαγαζιά, τότε δεν θα ξαναμιλήσω ποτέ γι' αυτό. Θα σεβαστώ απόλυτα την απόφασή σου και δεν θα ξαναμιλήσω ποτέ γι' αυτό. Είναι αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η πίεση που μερικές του το λέω, έλεγε καλό κτλ. Θέλω να έρθεις να δεις και δεν θα ξαναμιλήσω ποτέ γι' αυτό. Αλλά θέλω να έρθεις γιατί να δεις, θέλω να έρθεις από την εμπειρία. Το μόνο που ζητάω, λέω εναλλακτικές ατάκες τώρα, έτσι. Το μόνο που ζητάω είναι να έρθεις στο event να δεις τον Καρπίδη. Να δεις τον Παπα-Νικολάου. Να δεις την αναγνώριση των σαφιδιών. Το μόνο που ζητάω είναι να έρθεις να δεις. Το μόνο που ζητάω είναι να έρθεις και να δεις ποιοι άνθρωποι ασχολούνται. Πριν αποφασίσεις οριστικά. Μόνο αυτό ζητάω. Το mindset που έχουμε είναι ότι δεν δέχομαι όχι. Δηλαδή, άμα πάρω κάποιον, δεν θα πάρω να δω αν θέλει να έρθει. Θα πάρω μέσα μου, θα πάρω γιατί θα έρθει. Δηλαδή, όταν θα μιλήσω με κάποιον από αυτούς τους ανθρώπους, δεν του κάνω πρόσκληση του στυλ «Θα πάω σινεμά το βράδυ να δω μια ταινία με τον Jim Carrey, ξέρω εγώ, σ' αρέσει, τους κάνεις να έρθεις». Δεν θα κάνω αυτό το πράγμα. Πρέπει να έρθεις. Αυτό είναι το mindset το δικό μου. Και γιατί είναι αυτό το mindset. Διότι με τον Άρτη δεν κερδίζουμε χρήματα, δεν είναι σαν την εγγραφή. Σε μια εγγραφή δεν θα ήμουν ποτέ τόσο πιστικός. Στο να γραφτεί κάποιος, ούτε το 30% της ενέργειας δεν θα βάζα στο να γραφτεί κάποιος. Γιατί γραφόμενος βγάζω εγώ χρήματα με το να γραφτεί, δεν κερδίζουμε κάτι, είναι πρόταση συνεργασίας. Εδώ πέρα δεν είναι πρόταση συνεργασίας. Εδώ πέρα εμείς προσπαθούμε να του δώσουμε πληροφόρηση και μπορούμε να είμαστε πολύ, πολύ επιθετικοί και αποφασιστικοί στο να δώσουμε αυτή την πληροφόρηση και μετά θα αποφασίσει εκείνος ό,τι θέλει. Οπότε πρέπει ο άλλος να γίνει πάρα πολύ εκνευριστικός και αρνητικός για να δεχτώ να μην έρθει. Γιατί τελικά οι άνθρωποι στους οποίους μιλάω πιστεύω ότι θα ωφεληθούν πάρα πολύ αν έρθουν. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα.
Δηλαδή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, είτε είναι μέλη, είτε έχουν απογοητευτεί και έχουν κόψει τη δράση, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, θεωρώ ότι θα ωφεληθούν πάρα πάρα πολύ αν έρθουν. Ή θεωρώ, για να μην θεωρήσω, θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ωφεληθούν. Η οικονομική ανεξαρτησία στην Ολύμπη. Τι επίπεδο είναι? Δηλαδή, πότε κάποιος στην Ολύμπη λέμε ότι έχει οικονομική ανεξαρτησία? Είναι λίγο γκρι γραμμή αυτό. Δηλαδή, κάποιος θεωρεί την οικονομική ανεξαρτησία 1.500 δολάρια, κάποιος θεωρεί ότι είναι 2.500 δολάρια. Αλλά κάποιος που σε ένα event έχει 50 προς 100 άτομα, κάποιος που σε ένα event έχει 50 προς 100 άτομα, είναι εκεί που πολλοί περιγράφουν την οικονομική ανεξαρτησία. Δηλαδή κάποιος μπορεί, δεν λέω ότι αν λέει 10.000 θα βγάζει και 10.000, αλλά κάποιος που θα έχει στο event 100 άτομα, 80 άτομα, έχει μια επιχείρηση που του δίνει αρκετά χρήματα. Αρκετά χρήματα με βάση τον ορισμό που δίνουν οι περισσότεροι στη χώρα μας σήμερα, στα αρκετά χρήματα. Οπότε, ακόμα κι αν είστε καινούργοι, το event δεν είναι σαν ένα σκαλοπάτι. Δηλαδή, πότε κάποιος θέλει να κερδίζει αυτά τα χρήματα που θέλει? Μέσα στη χρονιά έχουμε τρία event. Έχουμε το Οκτωβρίου, του Φεβρουαρίου και του καλοκαιριού, που θα γίνει πιθανότατα τον Ιούνιο. Αν εμείς θέλουμε τον Οκτώβριο 100 άτομα εκεί, θα ήταν λογικό να θέλουμε τον Ιούνιο 50 άτομα, μπορούμε τώρα να στοχεύσουμε στα 15 άτομα, στα 20 άτομα, στα 30 άτομα, στα 10 άτομα. Αλλά δείτε το σκαλοπάτι. Ότι όταν εσύ είσαι εκεί μέσα, αυτό μπορούμε να διαστητικά το καταλαβαίνουμε όλοι. Άμα εγώ εκεί μέσα έχω 100 άτομα, δεν μπορεί, κάποιοι θα φύγουν αποφασισμένοι, δεν μπορεί. Και οι 50 να είναι τζούχοι, κάποιοι θα φύγουν πορωμένοι από εκεί, δεν μπορεί. Και κάποιοι από τους πορωμένους δεν θα ξεφουσκώσουν σε μια μέρα, θα επιμείνουν και θα γίνουν ζαφίδια. Έτσι. Λοιπόν, τώρα. Έχω τις εξής ανακοινώσεις. Ο Θοδωρής εδώ.